Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο. Άκου να μου πεις λίγο, γιατί έχουμε θέματα. Με Σταύρο Κόλκα, ο οποίος μπαίνει έξαλλος για κάποιο λόγο. Πού του είναι έξαλλη, ρε? Δεν της άρεσαν τα μαλλιά που της κάνω στο κομμωτήριο. Το έστρωσε στα τρίκαλα. Τι εννοείς? Τι εννοεί? Δηλαδή... τρίκαλα, καρδίτσα και ορεινή ναυπαχτία. Αν μου πεις εσύ ποια είναι η ορεινή ναυπαχτία. Ποια είναι η ορεινή? Πώς είναι η ναύπαχτος? Στο βουνό. Έχουμε παίξει. Αλλά από όσο ξέρω από το σχολείο, η ναύπαχτος με τα τρίκαλα δεν έχει μεγάλη. Υπάρχει το μυθικό σκηνικό στην ναύπαχτο. Ωραία είναι η ναύπαχτος. Όπου παντρεύεται ο Γιώργος Γεωργιάδης του Χαραλάμπου στην επόμενη εβδομάδα, μια εβδομάδα μετά, και πρέπει να κανονίσει τα του γάμου. Και ζητάει από τον μεγάλο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ναι, αυτό ναι, πρέπει ναι, να ναι, είναι. Ναι. Να τον αφήσει εκτός αποστολής. Ναι, ναι. Και ο μεγάλος Σέρβος, που ο τότε ήταν, δεν τους έβλεπε τους άλλους στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, εντάξει, ήταν ο νούμερο 1. Ωραία. Και ο Σερβοέλληνας τεχνικός. Καλοκαιρινό, αδιάφορο τέτοιο. Ναι, αδιάφορο φιλικό. Κύπελο. Όχι φιλικό, αδιάφορο κύπελο. Και ο Σερβοέλληνας τεχνικός τον παίρνει αποστολή και το χειρότερο που κάνει βέβαια είναι δεν τον βάζει. Και ο άλλος βέβαια ξέρει ότι μετά βουντού. Κανονικά δηλαδή. Κρίμος. Πάω πραγματικό μίσος. Λοιπόν, θα πάμε λογικά στα Τρίκαλα. Δεν πιστεύω να έχει κανένα χοντρό πρόβλημα. Να πάτε, να πάτε. Γιατί φίλοι. Παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα και. Κάτσε τώρα. Αυτό τώρα δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι ο κεντρικός δρόμος αυτή η φωτογραφία που δείχνει. Όχι, όχι. Σε υψόμετρο στην Καλαμπάκα, εντάξει. Καλαμπάκα, εντάξει. Καλαμπάκα, Καλαμπάκα χιονίζει και τον Απρίλιο. 5-10 εκατοστά. Προσοχή στο δρόμο. Καλό παιδί να είναι. Προσοχή στο δρόμο. Ναι. Για όσους θα πάνε από εδώ, από Θεσσαλία, από άλλες περιοχές. Στα Τρίκαλα που παίζει σήμερα ο ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο για το κύπελο. Αποστολή περίεργο βγήκε. Παιχνίδι. Τι λες, μωρέ. Τι. Τι αποστολή να βγει, ρε. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ. Αποστολή σήμερα θα βγει. Όχι, άλλο λέω, ρε. Θα έχουμε κανονική εντεκάδα ή. Γιατί ποια σχέδιο. Δεν είναι κανονική εντεκάδα. 18 είναι διαθέσιμοι όλοι και όλοι. 19 πώς είναι. Πήγαν όλοι. Το Πασχαλάκι άφησε έξω. Πήγα έξω σαμπάνι σαν παιχνίδι, φίλε. Δεν ξέρω. Είναι και ωραίοι. Ωραία θα παίξει. Αλλά να δούμε το σιαμπάνι που θα το δούμε. Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα. 19 Δεκεμβρίου. Μεγάλη μέρα, φίλε. Γιατί? Μία μέρα πριν τις 20. Μάλιστα. Έχει γενέθλια ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Εννοείται, φίλε. Πες μου τι σημαίνει για σένα Μπάνε Πρέλεβιτς. Κάνε μία. Τι έτσι... να πω. Γράψε μία έκθεση. Τι είναι για σένα ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Κοίτα, για μένα η παιδική μου ηλικία, παιδοεφηβική μου ηλικία. Είναι στο ποδόσφαιρο Γιώργος Κωστίκος, Γιώργος Καρτάδος και στο μπάσκετ Μπάνε Πρέλεβιτς. Την ίδια μοίρα τους βάζεις? Μην κάνεις πολιτική τώρα. Δεν κάνω πολιτική, εννοείται δεν κάνω πολιτική. Εκείνα τα, και εκείνα δεν τα χρόνια. Δεν υπάρχει. Ο Μπάνε για μένα είναι το πρότυπο ανθρώπου που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ανθρώπου? Ναι, ρε φίλε. Όχι αθλητή. Ανθρώπου παύλα αθλητή. Μαζί είναι αυτά. Εκτός άμα ξέρεις κανένα ζώο που είναι αθλητής. Ναι, τον θαύμαζες για τις αθλητικές του. Ποιες αθλητικές του, ρε. Κοιλιά είχε. Δεν λέω για το σώμα του. Ναι, από αυτό ακριβώς. Θαύμαζα το πόσο καλός ήταν παρότι δεν ήταν αθλητικός. Έδινε ελπίδα σε όλους εμάς τους παχουλούς. Ωραία. Αλλά πάμε παρακάτω. Ο Μπάνε έπαιζε με αυταπάρνηση. Δεν καταλάβαινε από πίεση. Είχε 0 σφιγμούς όταν οι άλλοι είχαν 555. Γιατί έκλειγε στην Άντα? Γιατί αγανάκτησε, ρε φίλε. Τι γιατί, το πας, το γυρνάς μόνος σου, το παιχνίδι 15 πόντους και πάει ο άλλος και δίνει assist. Στον αντίπαλο, σε νεκρό χρόνο. Κακιά στιγμή. Το ζών. Τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε αυτό επιτέλους μετά από 30 χρόνια. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο Μπάνε είναι η μορφή, ρε αγόρι μου, που ό,τι και να κάνει είναι ο Μπάνε. Δηλαδή, πώς είναι η Μαντόνα. Εσύ που τον κυνηγούσες σαν προπονητή, τα θυμόμαστε. Καλά, αυτά, αυτό, μιλάμε για ό,τι χειρότερο έχει περάσει τον ΠΑΟΚ προπονητικά. Ό,τι χειρότερο. Όπου ξεφωνεί τον Μπάνε στα γενέθλιά του, αλήτης. Αλλά το ξεπερνάμε και αυτό. Ναι, ρε φίλε, γιατί εσύ λες ότι ο Μπάνε, ό,τι και αν κάνει, δεν τον ακουμπάω. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν τον ακουμπάω, ρε φίλε. Τι λες, εγώ έχω το σθένος να πω δημοσίως ότι δεν μπορώ να τον ακουμπήσω. Δηλαδή, αν μου πει ότι βίασε 14 παρθένες από το Καζακστάν. Ωραία, στο τέλος 12 ώρα το μεσημέρι θα πω καλά έκανε ο Μπάνε. Αυτό είναι η αλήθεια. Τι να σου πω, είμαι καψούς με τον Μπάνε, δηλαδή τι να κάνω τώρα. Δεν είσαι αντικειμενικός. Δεν είμαι αντικειμενικός με τον Μπάνε, εννοείται. Μιλάμε ότι προπονητικά ο άνθρωπος
είχε σχέση με το άθλημα και με το κοουτσάρισμα όσο εσύ με το σκάκι. Έχεις δει να παίζω σκάκι? Όχι, δεν θέλω. Ούτε εγώ θέλω, γιατί είναι το πιο βαρετό πράγμα του πλανήτη. Αλλά τέλος πάντων, εγώ τον μπάνε δεν μπορώ. Τόσο δεν είμαι αντικειμενικός με τον μπάνε. Λίγη ομάδα, λίγη, έτρωγε καλάθι και λίγιζε. Και είχαν 25, 30, 40, 50. Γιατί λες ψέματα? Αλήθεια είναι αυτό. Θα δούμε τα ο χειρότερος προπονητής της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Τα τελευταία 20 χρόνια. Γιατί δεν άλλον 30. Άλλον προπονητή κοπάνησαν οι παίκτες. Στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ναι. Κοπάνησαν. Δεν τα ξέρεις. Για πες. Δεν μπορώ να πω στον αέρα. Έχω δεσμευτεί. Καταρχάς φωτογράφησες πως το κοπάνησε. Όχι, όχι. Άρα... όχι ένας. Ήταν πολύ. Εντάξει. Ένα το μάθαμε, το καταλάβαμε. Από εκεί πέρα τι είδα. Ήταν και οι φίλοι του. Πάμε παρακάτω. Ο Μπάνε λοιπόν, ό,τι και να κάνει, όχι, είναι σωστό. Ποιον κοπάνησαν? Πότε τι εννοείς κοπάνησαν? Κανονικά. Κανονικά ρε, έκλεισε πατινάδα. Τον δίρανε. Ναι, ναι. Πολύ με έναν. Δεν είναι αντρίκιο αυτό. Δεν είναι αντρίκιο αυτό, αλλά καμιά φορά θα αφήσει την ευκαιρία. Φίλε. Ξένος. Δεν μπορώ να πω. Εδώ σε ένα στοιχείο ρε παιδί. Δεν μπορώ να πω. Μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε ποιο κοπάνησε ποιον. Αυτό είναι πολιτικό. Ναι. Θα μπορούσαμε να πάρουμε νούμερα από αυτό. Στις 2 παρα 10 θα πούμε. Ε, να μαζέψουμε και. Άλλο για τον Μπρέλεβιτς. Δεν, ο Μπάνε ό,τι κάνει, αγόρι μου, γεννάει. Ωραία, ο Μπάνε. Βγάζει την Άννα. Δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Δεν υπάρχει λάθος στην κοπέλα. Ναι, τι ναι, να κάνουμε. Ναι, ωραία. Όμως, είμαστε το 2017. Ναι. Δεν μπορεί να μου λες ότι ό,τι και να κάνει ο Μπάνε θα λες ότι έχει δίκιο. Αγόρι δηλαδή, μου, δεν πριν είσαι... λίγο καιρό, λίγο. Ξέσπασε μια κρίση στην ΚΑΕΠΑΟ. Δεν κατηγόρησα τον Μπάνε. Άρα να μην αναλαμβάνετε σοβαρά υπόψη δική σου άποψη. Όταν σε θέματα λες... Μπάνε. Ναι. Εννοείται. Α, μπράβο, έτσι πες το. Εγώ εκείνη, σε εκείνη τη φάση πήρα μια θέση και είπα: παιδιά, βρείτε τα στο γραφείο. Αυτά δεν είναι για δημόσιο λόγο. Όχι, από εδώ και πέρα να ξέρουμε. Να ξέρετε, εγώ είμαι καψούς με τον Μπάνε. Δεν μπορώ, ρε. Με το Σαββίδι μπορεί να είσαι. Το Σαββίδι εννοείται. Διαφωνώ σε... έτσι αλλιώς, στο 50%. Ναι. Αλλά με τον Μπρέλεβιτς δεν είναι. Θα... Μπάνε ποτέ. Δεν, δεν είμαι αντικειμενικός. Παρατήσου, δεν είναι. Ρε αγόρι μου, σου είπα εγώ ποτέ ότι με τον Μπάνε είμαι αντικειμενικός. Δηλαδή ο Μπάνε, είμαι υπερπροστατευτικός με τον Μπάνε. Τι να κάνω τώρα, έτσι μεγάλωσα. Έλεγε κάποιος κακή κουβέντα για τον Μπάνε και τον ήθελα με ράματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάτσω, εγώ να λιώσω την εφηβεία μου επειδή ξέρω εγώ ότι είμαι δημοσιογράφος τώρα. Όχι, σε αυτό το κομμάτι επέτρεψέ μου τώρα να μην είμαι δημοσιογράφος. Ξέφυγες ακόμα παραπάνω τώρα. Γιατί? Δηλαδή τα βάζεις ακόμα και με αυτούς μπορεί να το κάνουν κριτική. Δίκαια. Δεν είπα αυτό, ρε. Δεν είπα αυτό. Ρε, πήρε, έφερε τον Τρεις, έφερε. Ναι, εντάξει, πήγαινε με ένα χιλιάρικο και πάρε τον Τέτρις. Πήγαινε. Πήγαινε, δεν βρες. Να βρει 1,5 χιλιάρικο. Να βρει 1,5 χιλιάρικο. Να βρει, ρε αγόρι, δεν βιάζεται ο Μπάνε. Ο Μπάνε ξέρει. Χαλαρά, ναι. Ο Μπάνε ξέρει, πάντα. Τέλος πάντων, ναι ρε φίλε, εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς και μιλούσε κάποιος άσχημα για τον Μπάνε, ήθελα το κακό του. Αυτή, δεν μιλάω για τώρα. Ήθελα το κακό του, κανονικά. Ήθελα να πάθει κακό. Και ήθελα και εγώ να του κάνω κακό. Αγαπάω τον Μπάνε, τι να κάνουμε. Ρε. Συμβαίνει και με άλλους, αυτό μόνο με τον Μπάνε. Όχι, με τον Μπάνε μόνο. Μόνο? Ναι. Είχα μια είπες τάση... στο ποδόσφαιρο, στον Κωστίκο είπες. Κωστίκο, καψούρα μεγάλη. Το λάτρευα, ίδιο συνέστημα δηλαδή. Το λάτρευα, το λάτρευα. Ακόμα και τώρα καμία κριτική. Τον Κωστίκο. Δηλαδή, άμα κάνει εσύ. Κωστίκος είναι ιδέα, ρε. Πηγαίνετε και φέρτε τον Κουτρουμπί. Θα του πεις μπράβο, Γιώργο. Πολύ πινελίκη θα φάει. Αλλά αυτό είναι, δεν θα το πει. Μάλιστα. Γιατί ξέρει την ΟΠΑΚ. Πρώτα απ' όλα, ένας Κωστίκος δεν κοιτάει ποτέ τα στόπερ. Θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο τους βλέπει σαν αχλάδια. Ωραία, Κωστίκος είναι να του πεις βρες μου center for. Θα φτιάξει και 500 ονόματα λίστα και θα πάνε πάνω άλλον. Κλασικά, δεν είναι θέμα. Αλλά δεν είναι στην κατηγορία. Και σκαρτάδω βέβαια, γιατί είχα το 8 και εγώ όταν έπαιζα και ήμουν τέτοιο άτομο. Προσβολή μεγάλη. Γιώργο Σκαρτάδο, φίλε, παιχτάρα, τεράστια. Παιχτάρα. Αγωνία κάθε καλοκαίρι. Θα πάει στην προετοιμασία, δεν πάει, πληρώθηκε, δεν πληρώθηκε. Τα ραντεβού με το βουλινό. Αλλά τέλο πάντων. Είχε γιάκι το Μανολάιτς κάθε προετοιμασία. Ναι, είχε την άξο κάτι υποχρεώσει. Ναι, ναι, κάτι υποχρεώσει. Τέλο πάντων. Αλλά για τον Μπάνε, φίλε, δεν. Μέχρι. Και το γουχού ποδοσφαιρικά. Δεν είμαι αντικειμενικός. Και το γουχού. Ναι. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος Σταύρο, θα κρονοποιήσω το γουχού, το DNA σε ένα α, άλλο παιδάκι. Α, το ποδοσφαιριστή, γουχού, λες. Ναι, θα κρονοποιήσω το γουχού. Ναι. Αλλά χρειάζομαι 4 εκατομμύρια ευρώ για να το κάνω. Θα αρχίσω έρανο, κατευθείαν.
Αυτό που πήγαινε προπονήσει ή αυτό που έμεινε στο γήπεδο να παίξει. Αυτό που έμεινε στο γήπεδο. Δεν υπήρχε στην προπονήση. Mm. Δεν τον έβλεπε. Νόμιζε ότι. Δηλαδή δεν είναι το πρότυπο του αθλητή. Μα γι' αυτό είμαι, με αυτό έχω αδυναμία. Γιατί έμπαινε μέσα, είτε έκανε προπόνηση, είτε δεν έκανε, είτε τάξινε, είτε την τάξινε. Ωραία, έμπαινε μέσα στο παιχνίδι και έκανε αυτό που πρέπει. Δεν θέλω Λουκά Βίντρα, που είναι πολύ καλό στην προπόνηση. Δεν με ενδιαφέρει η προπόνηση. Ότιμο, γιατί καλό ήταν. Καλό ήταν, αγόρι μου, σε σχέση με το ταλέντο που είχε, έπαιξε 200% πάνω. Ναι, ο Χόμο έκανε μια βουτιά με το Σπανία, η οποία δεν την έκανε. Έκανε, υπάρχουν και μαύροι. Να τα λέμε και αυτά. Υπάρχουν και μαύρε στιγμέ στην καριέρα του. Α, αλλά σαν παίκτη του ΠΑΟΚ, που οι βουτιέ ήταν κόκκινοι γι' αυτό. Ναι. Ωραία. Δεν είχα καλύτερο τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει καλύτερο. Ποιο ήταν καλύτερο από τον Χόμο στον ΠΑΟΚ? Ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία δεν είναι η ίδια θέση. Ο άλλος είχε 15-20 γκολ σε κάθε σεζόν. Και assist και γκολ. Άλλο πράγμα. Ο Γκαρσία έπαιξε 5 χρονιές στον ΠΑΟΚ. Τις δύο ήταν τέλειες. Όταν ο ΠΑΟΚ φρόντισε να του κολλήσει το Βιτόλο δίπλα. Πεχτάρα, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι γουχού. Με highlights καριέρας του τη φράση coach πάρω μπάλα εγώ στον Περιστερά. Αυτό τώρα δηλαδή. Αυτό το βίντεο τα λέει όλα. Λέει ο άλλος, μιλάει ο Ιβκοβιτς. Έτυχε να δούμε το μιλάει ο κορυφαίος. Όργια γίνονται. Εντάξει. Ωραία. Αλλά είναι ο κορυφαίος προπονητής στον κόσμο εκείνη τη στιγμή, πλην NBA, που δίνει οδηγίες σε ένα time out. Ωραία. Ο Ιβκοβιτς είναι ο κορυφαίος προπονητής του κόσμου εκείνη την εποχή. Ξέρω εγώ. Μέσα στους τρεις. Ναι. Του κόσμου. Βγάζω NBA, σου είπα. Ναι. Γιατί είχε στη Λατινική Αμερική καλύτερο. Ξέρω εγώ. Ή στην Κορέα. Ας το αναβάσουμε λίγο. Εντάξει. Και πάει και του λέει: ναι, ναι, λέει το σύστημα εκεί. Θα πάρει ο μπάλο, θα δώσει εκεί, θα κάνει στο μπουντούρι, εκεί. Στο μπουντούρι, στο μπουντούρι. Να του ξαφνιάσει και καλά ότι δεν τον περιμένω, να την πάρει ο μπουντούρι στην μπάλα. Ναι. Και τον γράφει. Τον ρωτάει, δεν τον γράφει. Τον ρωτάει. Άμα δεν βγει, πάρω μπάλα εγώ. Ναι. Δεν θυμάμαι την απάντηση του Ιφκοβιτς. Δεν το απάντησε καν. Τι να το απαντήσει. Ναι, και ο άλλο. Αφού κατάλαβε ότι και να λέει, αυτό θα γίνει. Ναι. Επήρε και τον Παστέλο. Με ένα βηματάκι παραπάνω που είναι και θέμα τώρα, εντάξει. Πώς κάνετε έτσι. Άντε μαζευτείτε και πείτε κανένα όνομα. Κανένα όνομα. Ονόματα. Να βαχουδονώσω. Δώστε στο λαό ονόματα, φαντάζεσαι. Ναι. Αυτό θυμάσαι κάποτε. Πείτε ότι παίρνουμε το τζάρτα και ας είναι και ψέματα. Ναι, ρε φίλε μου, το έχει πει στον αέρα. Φοβερό, φοβερό. Δηλαδή μιλάμε για. Αρρώστια. Φιλοσοφία. Πες μου, ζωής φιλάθλου. Πείτε μου ότι παίρνουμε το τζάρτα και ας είναι και ψέματα. Έχει υποθεί αυτό από ακροατή, ναι. Αλήθεια είναι. Σαν χθες το θυμάμαι. Θέλει ο άλλος ονόματα. Ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ αυτόν στο ποδόσφαιρο. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ, φίλε, τον Γκλάντον. Ορίστε. Πάρε την κεφαλιά σου. Ο οποίος Γκλάντον. Τι, δεν είναι καλό στις βολές. Όχι, ρε. Όχι, θα μας. Τι. Είναι άλλη ομάδα, δεν ξέρω αν κολλάει. Ναι, και εγώ αυτό έγραψα για να το λένε της ομάδας, προφανώς το έχουν μελετήσει. Βεβαίως. Ο κορυφαίος παίκτης της ιστορίας του ΠΑΟΚ γράφει 55χρονος ΠΑΟΞής. Τόσο τον κόβω. Ο κορυφαίος παίκτης της ιστορίας του ΠΑΟΚ γράφει. Για τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Συμφωνώ. Ούτε αυτός όμως είναι αντικειμενικός. Κοίτα, ο Μπάνε και ο Κούδας είναι ο νούμερο ένα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο Κούδας λέει, φίλε 53, ότι είναι. Ο Κούδας άλλαξε στάτους στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Ό,τι και να λέμε, ο ό,τι σύλλογο. Και να κάνουμε, ναι, ο Κούδας άλλαξε. Και είναι και μορφή τέτοια. Εντάξει, ξέχωρα τώρα από το τι έγινε σε νεαρή ηλικία που παρασύρθηκε από την οικογένειά του. Μετά γύρισε εδώ και άλλαξε στάτους στον ΠΑΟΚ. Σε τίτλους είναι ο Μπάνε, διαφωνεί ο 53χρονος ΠΑΟΞης. Δεν είναι οι τίτλοι, παιδιά, αυτοί που ορίζουν μόνο το στάτους. Ο ΠΑΟΚ ήταν πριν τον Κούδα μια επαρχιακή ομάδα που δεν ενοχλούσε κανέναν και μετά τον Κούδα ήταν μια ομάδα η οποία μπορούσε να πάσα στιγμή να σου ρίξει κεφαλιά. Και ο Πρέλεβιτς έκανε μια πανευρωπαϊκή ομάδα, θα σου πει. Ναι, σε άλλο άθλημα. Σε άλλες συνθήκες. Ναι, ρε μαζί σου. Αλλά ο μπασκετικός ΠΑΟΚ δεν θα ήταν ποτέ αυτός ο μπασκετικός ΠΑΟΚ αν δεν υπήρχε ο ποδοσφαιρικός του Κούδα. Αυτά μαζί πάνε. Γιατί? Γιατί το ένα χέρι είναι βιτάλο. Έτσι είναι αυτά. Ο Κούδας άλλαξε στάτους. Ό,τι και να λέμε. Εμείς δεν τον ζήσαμε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μόνο την τελευταία του χρονιά. Που πάλι πλάκα έσπαγε. Αν θυμάμαι καλά. Αλλά όταν βλέπεις τους γονείς μας πώς μιλούσαν για αυτόν, καταλαβαίνεις.
Όταν βλέπεις τα ντοκιμαντέρ πώς μιλάνε για αυτόν, καταλαβαίνεις. Όταν τον έχεις γνωρίσει και βλέπεις τη μορφή είναι, καταλαβαίνεις. Έχουμε και άλλες μαρτυρίες από το περίφημο time out. Ναι, αλλά ο Μπουντουράκος του είπε ότι είναι δύσκολη η πάσα αυτή. Και του άλλαξε γνώμη, λέει, του Ιφκοβιτς. Και ο Θεός Λάιος λέει εκείνη τη στιγμή στον Μπάρλου: The guys get the ball, stay in the middle. Δηλαδή, θα πάρουν οι άλλοι την μπάλα, εσύ μείνε στο κέντρο. Στα time out αυτό γίνεται, παιδιά. Λέγονται 10 πράγματα, μένει το ένα και αν στους παίχτες. Δεν μένει τίποτα ουσιαστικά. Στα time out είναι να είχαμε να λέγαμε. Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις εντολή εκείνη την ώρα. Ο Μπάν είναι ο κορυφαίος, με διαφορά. Σε έκανε κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. Αρχίζει μονομαχία Κούδας εναντίον Πρέλεβιτς. Βέβαια, οι νεότεροι μάλλον, εδώ παίζει ρόλο και η ηλικία. Η ηλικία, ρε φίλε, εντάξει. Θα πάνε προς τον Πρέλεβιτς. Είναι αδικία για τον Κούδα αυτό. Εγώ που είμαι μπανόσκυλο όσο λίγα, δεν μπορώ να αμελήσω ότι ο Κούδας με άλλαξε στάτους. Και δεν έχει γίνει πότε Βούδας, πότε Μπάνε, το τραγούδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, είπε ο Ρασούλης. Το θεοποίησε εμέσως, πλησαφώς. Ο ποδοσφαιρικός Ρασούλης. Θεός χωρέστον και αυτό. Αυτά σήμερα, 3-19 Δεκεμβρίου, με τα γενέθλια του Μπάνε Πρέλεβιτς. Έχει γενέθλια και ο Γκόικο Τσίμιρο, αλλά εντάξει δεν είναι. Ίδια μέρα ναι, περνάει σε δεύτερη μέρα, όπως καταλαβαίνετε. Το Γαλατσόπουλο, πώς το βλέπεις στη φωτογραφία δίπλα στον Μπάνε. Δεν είναι τεράστια μορφή ο Γαλατσόπουλος. Ο μπαμπάς του Νέτο. Του Νέτο ο μπαμπάς. Ναι, ίδιος. Στο Μαλίνο. Η ομάδα μπάσκετ παίζει όμως αύριο. Τώρα, χθες έπαιζε η ομάδα βόλεϊ. Σήμερα παίζει η ομάδα ποδοσφαίρου. Αύριο παίζει η ομάδα μπάσκετ. Μεθαύριο παίζει πάλι η ομάδα βόλεϊ. Σημαντικά μάτς. Για το κύπελο σήμερα κάτι δεν κολλάει κάτι. Θα σου πω εγώ τι δεν κολλάει. Πάντα τέτοιες εποχές ξύνονται όλοι και υπάρχει ο κίνδυνος για την κεφαλιά. Ναι, ναι, ναι. Κάτι είναι περίεργο, ύποπτο παιχνίδι. Ύποπτο δεν είναι, γιατί τα Τρίκαλα είναι μια πολύ καλά οργανωμένη αμυντικά ομάδα και όχι με τεράστιες δυνατότητες μεσοεπιθετικά. Αλλά άμα είσαι λίγο καφενείο, μπορεί να την πληρώσει, να χάσει ένα 0. Γίνεται. Να δούμε τα παιδιά που δεν είχαν ευκαιρίες και θα παίξουν σήμερα, αν πραγματικά αξίζουν τις ευκαιρίες. Ποιος δηλαδή, παράδειγμα, ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ. Ο Δελιγιαννίδης. Ναι, άμα βάλει τώρα μια εντεκάδα που έχει να παίξει κανένα χρόνο μαζί. Δεν γίνεται να βάλει εντεκάδα που θα παίξει ένα χρόνο μαζί. Ωραία ή παίζει. Δεξί μπακ έχουμε. Τι δε. Όχι. Αριστερό έχουμε. Όχι. Ο Δελιγιαννίδη. Πάλι ο Μάτος θα παίξει. Ο Δελιγιαννίδη. Ένα μπακ είναι ο Δελιγιαννίδη, αυτό είναι. Και ο άλλο είναι ο Μάτος. Ναι. Αλλά πάλι Μάτος. Μάλλον. Καλύτερα, ρε. Τι πρέπει να. Στόπερ, τι μα έμεινε. Οι άλλοι τρεις. Κρέσπο, Βαρέλα, Μαλεζάς. Δύο διαλέγεις. Κρέσπο θα παίξει σίγουρα, αντέχει αυτό στα πρώτα παιχνίδια. Ναι. Ο Βαρέλα μήπως πρέπει να ξεκουράσει. Κρέσπο, Μαλεζάς. Δεν ξέρω. Στο 6, ένα έχουμε. Ο Τσίμιρο το οπωσδήποτε. Μαωρίτσιο. Τσίμιρο με κάποιον. Όχι το Μαωρίτσιο. Γιατί. Δεν πρέπει να βρει ρυθμό ο Μαωρίτσιο. Στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα, ρε φίλε, και δεν βρίσκουν ρυθμό στα Τρίκαλα. Δεν ξέρω. Τριάδα μεσοπιθετικά. Ας ξεκουραστεί ο Πέλκας λίγο. Τι να ξεκουραστεί, ρε. Ας το ξεκουραστεί λίγο. Ρε, μπίσες βαρέχω. Στα Τρίκαλα. Άντε πάλι. Μάχη είναι εκεί. Πέφτουν κορμιά στα Τρίκαλα. Ποια σε κακό γήπεδο. Μπορεί να χιονίζει κιόλας. Μπίσες βαρέχω με χιόνι. Ο Ολλανδός δεν φίλε. Έχει συνηθίσει. Ναι. Ο Φαν μπίσες βαρέχω. Μισακίδης είναι σε θέση. Έχει να παίξει πόσο καιρό. 20 λεπτάκια όμως μπορεί να πάρει. Αργότερα. Κορυφή πρίγιο. Ναι. Πάντο κουλούρ εξτρέμ. Αριστερά. Τζάρμα παντός καιρού. Ναι. Απ' τη μία. Ο Μακ. Τιμωρημένος. Δεν έχει. Πόσες έφαγε τελικά. Δύο. Τρεις. Τρεις κατάφερε. Μπράβο το αγόρι μου. Στο 4-0 έφαγε 4 αγωνιστικές. Ναι. Αφού ακούμπησε το Βιαφάνης. Ναι. Αυτή το καραγκιοσλίκι. Τι είναι αυτό. Βιαία απόθεση. Σου κάνω έτσι είναι βιαία απόθεση. Ζώα! Είναι, ξέφυγε. Δικαιολογημένη τιμωρία.
Θα μιλήσουμε σε λίγο το ποδοσφαιρικό παιχνίδι, να θυμίσουμε χορηγούς. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με ποδόσφαιρο και με τα μήνυματά σας για Κούδα και Πρέλεβιτς κτλ. Κτλ. Στην επόμενη μία μισή ώρα εδώ στον Λίμπερο. Επιστρέφουμε, ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, εδώ στον Λίμπερο, μία παρατέταρτο η ώρα. 7:30 το ποδοσφαιρικό παιχνίδι Κυπέλλου του ΠΑΟΚ στα Τρίκαλα. Σε λίγο θα μιλήσουμε γι' αυτό, να δούμε τι γίνεται και στα Τρίκαλα και από πλευράς ΠΑΟΚ τι έχουμε. Κάποια μηνύματα πρώτα απ' όλα. Φίλος μας γράφει, γιατί λέγαμε νωρίτερα ποια ήταν η απάντηση τότε του Ιφκοβιτς, εκείνη την ατάκα του Πρέλεβιτς, να πάρει εγώ μπάλα αν δεν, κάπως έτσι το είπε, και σε άπτεστα ελληνικά απάντησε και ο Ιφκοβιτς μπορεί να πάρει. Ήταν αυτός ο διάλογος του Πρέλεβιτς με τον Ιφκοβιτς σε άπτεστα ελληνικά. Κάποια ακόμα μηνύματα, φίλος εδώ, σχεδόν στα 45 έφτασα, που έγραψε και τον Πρέλεβιτς. Δεξιά Δελιγιαννίδης, έξω ο Μάτος. Σάχοφ, Τσίμιροτ και Μπίσεσβαρ στο κέντρο. Κάμπος, Λιμιός και Πρίγιοβιτς στην επίθεση. Γράφει εδώ ο φίλος, κάνοντας την δική του ενδεκάδα για το σημερινό παιχνίδι Κυπέλλου. Άλλος αναρωτιέται εδώ 022 αν παίζει ο Σταφυλίδης για αριστερό, όχι για αριστερό μπακ, για αριστερό μπαμ. Τρίτο συνεχόμενο εκτός είναι. Ναι, δεν παίζει ο Σταφυλίδης, δεν παίζει στην Augsburg, έτσι. Δεν παίζει στην Augsburg. Θυμίζουμε για τον Σταφυλίδη τα δεδομένα ότι το καλοκαίρι η ομάδα του αρνήθηκε πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, δηλαδή τα ποσά για μεταγραφή είναι, ναι, δεν υπάρχουν, είναι απλησίαστα. Ο Σταφυλίδης, ο οποίος πρέπει να είναι εδώ Θεσσαλονίκη, πρέπει να έφυγε κιόλας από τη Γερμανία για τις διακοπές του. Έτσι. Θα πει κανείς ότι και ο Βιερίνη κάποια στιγμή το καλοκαίρι έφυγε από τη Γερμανία και ήρθε Θεσσαλονίκη και κατάφερε τελικά να πετύχει αυτό που ήθελε και αυτός και ο ΠΑΟΚ. Άρα ήταν μια άλλη υπόθεση αυτή του Βιερίνη, τον οποίο θα το ξαναδούμε του χρόνου, μια και είχε αυτή την ατυχία στο τέλος του 17. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με το γεγονός της ημέρας. Το παιχνίδι είναι της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ στα Τρίκαλα. Τελευταίο μάτι το 17. Παιχνίδι Κυπέλλου. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ έπαιξε στα Τρίκαλα Κύπελλο, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Ήταν όμιλος. Ήταν ένα από τα τρία παιχνίδια που είχε ο ΠΑΟΚ. Τώρα είναι η φάση των 16. Είναι πρώτο μάτς. Είναι πολύ πιο σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ που έχει κάνει ένα σερί στο πρωτάθλημα. Παίρνει αποτελέσματα, έχει καλό έτσι σερί και στα τέρματα, επίθεση, άμυνα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι εντυπωσιάζει, αλλά είναι ουσιαστικός και αυτό περιμένουμε και από το σημερινό παιχνίδι Κυπέλλου. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε υποτιμάει το κύπελο εντός ΠΑΟΚ ή μπορεί να διαχωρίσει στόχους, είναι το double στόχους και τα λοιπά. Πάρα πολύ σημαντικό είναι και το παιχνίδι το οποίο γίνεται σήμερα 7:30 στα Τρίκαλα. Πάμε στα Τρίκαλα να μιλήσουμε και για τους γηπεδούχους, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον υπεύθυνο επικοινωνίας του ομάδας Τρικάλων, τον κύριο Γρηγόρη Καραμπούλα. Καλό μεσημέρι, καλά είστε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε, από τα Τρίκαλα. Πώς είστε και τι καιρό κάνει, χιόνισε? Χιόνισε στον ορεινό όγκο. Ελάτη Περτούλη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφτεί. Όχι, δυστυχώς. Είναι τουριστικό θέρετρο, ναι, και πολύ κακό δεν το έχετε επισκεφτεί, ναι, γιατί πολλοί φίλοι Θεσσαλονικής έρχονται στα Τρίκαλα, έχει γίνει νομίζω νούμερο ένα τουριστικός προορισμός. Βεβαίως, βεβαίως. Μετέωρα, Ελάτη, Περτούλη, Μήλο των Ξωτικών, ξέρετε. Απλά όταν ερχόμαστε ανεβαίνει χοληστερίνη, καμιά 200 μονάδες, εκείνη το πρόβλημα. Τι θα κάνουμε τώρα, Σταύρο. Τι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, μια φορά το χρόνο δικαιούμαστε. Έτσι. Μια τα Χριστούγεννα, μια το Πάσχα και λίγο το καλοκαιράκι. Εντός πόλης και στους δρόμους δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, όχι, όχι, όλα καλά. Τρίκαλα είναι καλός ο καιρός. Βέβαια το βράδυ θα την ώρα της
εξαγωγή στον αγώνα θα υπάρχει τσουχτερό κρύο. Ναι. Καθώς όπως είπαμε, χιόνισε στον Όγκο. Και παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα έρθει κόσμο στο γήπεδο. Ήδη η προπόληση των εισιτηρίων θα πηγαίνει αρκετά καλά. Όπως γνωρίζετε, φυσικά απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση στους φιλάδους του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, μεμονωμένη θα υπάρχει και οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθούν στο Πέταλο. Έχει προηγηθεί ειδική μέρημνα για αυτόν τον σκοπό. Φιλόξενη ομάδα είναι τα Τρίκαλα, από τις πλέον φιλόξενες. Μάλιστα με τον ΠΑΟΚ αναμετρήθηκαν μόλις πέρυσι για το κύπελλο Ελλάδος, όπως θυμόμαστε, στο 0-0. Και σήμερα τα Τρίκαλα απέναντι σε ένα πολύ δυνατό ΠΑΟΚ θα επιχειρήσουν να πάρουν ό,τι το καλύτερο τους αναλογεί από αυτή την αναμέτρηση, καθώς και ο επαναληπτικός της Τούμπας σίγουρα κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Ο ΑΟΚ Τρίκαλα που πλέον βρίσκεται σε καλύτερο δρόμο από ότι το κακό ξεκίνημα των 6 πρώτων αγωνιστικών, με 5 ντέρμπι σε 6 αγωνιστικές, καταλαβαίνετε και εσείς τον Γολγοθά και την πίεση που υπήρχε στην ομάδα του ΑΟΚ Τρίκαλα. Ωστόσο άντεξαν και ανέρθει, κυρίως η διοίκηση και στήριξε το Σωτήρι Αντωνίου, με συνέπεια το τελευταίο διάστημα να έχουν έρθει οι δύο απαλλοντές νίκες με Απόλλων Λάρισσας και ΑΕΚ Καραϊσκάκη, το διπλό την Κυριακή που μας πέρασε, και η ψυχολογία σαφώς και είναι καλύτερη. Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά για όλες τις πληροφορίες που μπορείτε να μας δώσετε. Το γήπεδο πόση χωρητικότητα έχει, πόσα εισιτήρια περίπου εκτυπώνονται? Το γήπεδο, ανάλογα, τα εισιτήρια δεν είναι στάνταρ που θα εκτυπωθούν σε κάθε παιχνίδι. Το γήπεδο χωράει γύρω στις 12.000 πλάτων. 12.000, Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι από τα μεγαλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα. Βεβαίως. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές ατέλειες, καθώς η μία κερκίδα και το Πέταλο δεν έχουν σκεπαστεί κερκίδα. Ωστόσο πλέον και η διοίκηση εδώ με τη βοήθεια της Περιφέρειας και του Δήμου προσπαθεί να κάνει ένα lifting. Ήδη έχει μπει ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και θα ακολουθήσουν και πολλά πράγματα στη συνέχεια. Σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος? Ναι, ο αγωνιστικός χώρος είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, παρά το νερό που έριξε τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, έχει ρίξει πολύ νερό, καταλαβαίνετε κι εσείς. Μάλιστα. Θα είναι βαρύ το χορτάρι, εντάξει. Ότι σίγουρα θα είναι βαρύ ο αγωνιστικός χώρος. Πόσους φιλοξενούμενους μπορεί να... Πόσοι υπάρχουν μπορεί να πάνε στο γήπεδο, στο χώρο που τέλος πάντων... Στο Πέταλο νομίζω μέχρι 3.000 σίγουρα. Α, ωραία. Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο το Πέταλο, είπαμε, είναι μεγάλο το γήπεδο. Ναι. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα δηλαδή με τη φιλοξενία των φίλων του ΠΑΟΚ. Για να πάμε και στην ομάδα, οι 15 βαθμοί και αυτή η τέταρτη θέση μέχρι τώρα με τα ντέρμπι που παίξατε θεωρούνται ικανοποιητικοί? Πέρασε μια κρίση η ομάδα με τον κύριο Αντωνίου. Πέρασε μια μεγάλη κρίση η ομάδα του Τρικάβου, μια αλήθεια είναι. Με πολλές αποδοκιμασίες από την κερκίδα. Είχαμε και δεν έχει ξανασυμβεί, τουλάχιστον 15 χρόνια που καλύπτω το ρεπορτάζ του Τρικάβου, δεν μου έχει ξανασυμβεί σε παιχνίδι να αλλάζουν οι ποδοσφαιριστές του Τρίκαλα την μπάλα και να ακούγεται το όλο ειρωνικά από την κερκίδα. Το είδαμε παιχνίδι, και αυτό. Σε ποιο παιχνίδι, δεν έχει... Ορίστε. Σε ποιο παιχνίδι έγινε αυτό? Στο παιχνίδι με τον Απόλλων Λάρισσας, όταν προηγήθηκε ο Απόλλων Λάρισσας 0-1 και στη συνέχεια του γύρισαν οι ποδοσφαιριστές του Σωτήρη Αντωνίου σε 3-1. Μάλιστα. Υπήρχε... Καταρχάς να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Αποχώρησε ο κ. Γιαλιάς πέρυσι, όλοι θυμόμαστε το εκρηκτικό του ταπεραμέντο. Και εκεί που λέγαμε ότι υπάρχει αβεβαιότητα τι θα γίνει στην επόμενη μέρα, αν θα υπάρχει αοτρίκαλα, βρέθηκε ο Δημήτρης Μπαταγιάννης. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται επιχειρηματικά με την Θέτα Βοσκοπούλα. Νομίζω κυκλοφορεί η διαφήμιση του έντονα το τελευταίο διάστημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός, θα έλεγα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τακτοποιημένο το ποδοσφαιρικό τμήμα μέχρι το τελευταίο ευρώ σε όλα τα σχέδια, είτε αφορά ποδοσφαιρικό τμήματα, είτε ποδοσφαιριστές, είτε αφορά προπονητικό τμήμα, είτε αφορά τους υπόλοιπους γύρω από την ομάδα. Έχουν γίνει πληρωμένες λοιπόν σε όλους τους τομείς, υπάρχει οικονομική υγεία, υπάρχει στήριξη στον προπονητή και αυτό φάνηκε, όπως είπα, στα δύο τελευταία αποτελέσματα. Ναι, βεβαίως. Εγώ έχω εικόνα από τα Τρίκαλα στο παιχνίδι με τον Άρη. Όπου το 0-1 είχε με το μία στο... πολύ παλιά. 89-90. Ναι, ναι. Όπου είδα μια ομάδα με αμυντική συνοχή. Δηλαδή δεν είχε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα μέχρι να δει τον γκολ του Παυλίδη, νομίζω. Δεν είχε γίνει κάποια φάση. Έτσι ακριβώς. Πραγματικά δεν υπήρχε. Δεν ήταν καλύτερος ο Άρης. Αυτό. Το λέγανε και οι άνθρωποι του Άρη. Αυτό ακριβώς. Ένα παιχνίδι που κατέστρεψε ο ένας τον άλλον. Κάτι τέτοιο να περιμένουμε και σήμερα. Νομίζω πως σήμερα ο κύριος Αντωνίου ενδεχομένως θα παρατάξει, έχοντας στο μυαλό του μια πιο αμυντικογενή ομάδα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, έχει πολύ καλό υλικό, δεν το συζητάμε. Αν το αφήσεις λίγο το λουρί, είναι ικανός να σου βάλει και 3 γκολ μέσα σε 15 λεπτά πλέον, έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, σήμερα ενδεχομένως το 4-1
3-1 που έπαιξε η ομάδα στην Άρτα την περασμένη Κυριακή, ενδεχομένως θα αλλάξει σε 4-2-3-1. Κατά πάσα πιθανότητα είναι το σύστημα που επιλέγει ο κ. Σαντωνίου στα περισσότερα παιχνίδια. Υπάρχουν έμπειροι αμυντικοί όπως είναι ο Κοτσόνης μαζί με τον Άγγελο τον Βέρτζο, υπάρχει ο Γκόλιας, υπάρχει ο Ξενοφόνο Πάνος που έπαιζε πέρυσι στον Απόλλωνα, υπάρχει στο κέντρο ο Κυριάκος Ανδρεόπουλος μαζί με τον Αντώνη τον Τζάρα. Είναι παιδιά τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά την Β' Εθνική. Λίγοι παίκτες βέβαια από τους παραπάνω που σας ανέφερα έχουν παραστάσεις από τη Super League. Ωστόσο το σημερινό παιχνίδι, όπως γίνεται κατανοητό, είναι ένα κίνητρο για τους παίκτες των Τρικάλων απέναντι σε ένα ισχυρό αντίπαλο να δείξουν το καλό τους πρόσωπο. Μάλιστα. Η ομάδα μέχρι στιγμής έχει βάλει 8 γκολ σε 9 παιχνίδια, έχει δεχθεί 4 γκολ. Καταλαβαίνουμε ναι, ότι είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αμυντικά η ομάδα των Τρικάλων είναι αρκετά καλή. Μάλιστα. Και είναι ένα στοίχημα σήμερα για τους αμυντικούς του Σωτήρα Αντωνίου να κρατήσουν τους φόρ του Δικέφαλου μακριά από την περιοχή της έτσι. Όσο δύσκολο και να είναι αυτό, είπαμε, ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι η καλύτερη ομάδα. Σίγουρα είναι η καλύτερη ομάδα, δεν το συζητάμε αυτό. Θα έρθει να υπερασπιστεί το κύπελο που κατέκτησε πέρυσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, και από ό,τι διαβάζουμε στα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί στα Τρίκαλα χωρίς απουσίες. Οπότε, ναι, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ενδεχομένως ένα καλό παιχνίδι, με τα Τρίκαλα να έχουν λίγο το μυαλό τους περισσότερο στην άμυνα. Στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρα η άνοδος, ε? Στόχος, εκεί είναι το θέμα στο οποίο έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η σύγχυση και η πίεση από την κερκίδα. Ναι. Όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι η ομάδα, άλλαξε όλο το περσινό ρόστερ. Από πέρυσι στον ΑΟ Τρίκαλα έμεινε μόνο ο Αποστολίδης, ο Βέρτζος και ο Γκόλιας. Η ομάδα ήταν καινούρια σε όλους τους τομείς. Θέλετε διοικητικά, θέλετε από τα στελέχη που στελεχώνουν τις διάφορες θέσεις στην ΠΑΕ. Θέλετε από οτιδήποτε υπήρχε στην ΠΑΕ Τρίκαλα, είχε αλλάξει πλήρως. Όταν ανέλαβε λοιπόν ο κ. Μπαταγιάννης, είπε ότι στόχος μου είναι να φτιάξω μια ανταγωνιστική ομάδα, η οποία δεν θέλω να μου πάρει το πρωτάθλημα με την πρώτη χρονιά. Δεν θα πω όχι αν θα μου βγει στην πορεία, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σκοπός μου είναι να δημιουργήσω μια ανταγωνιστική ομάδα, να βάλει τις βάσεις σιγά σιγά, γιατί κακά τα ψέματα, μια καινούργια ομάδα, όσο να είναι, δεν είναι εύκολο να υπάρχει αποτέλεσμα. Συνοχή, συνέχεια, θα έχει μεταπτώσεις, είναι λογικό. Πρέπει να το καταλάβουμε στο χώρο αυτό. Ενδεχομένως, οι φίλαθλοι των Τρικάλων, θυμούμενοι την περσινή πορεία του ΑΟ Τρίκαλα στον δεύτερο γύρο, όπου τα Τρίκαλα τότε είχαν σωρώσει τα πάντα με 15 νίκες σε εισάρτημα ΜΑΤ, θα περίμεναν ότι η ομάδα ξεκινώντας θα πάει για άνοδο. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι πέρυσι αυτό το 15-15, αν δεν κάνω λάθος, είχε επιτευχθεί στο δεύτερο γύρο, όταν τα πάντα είχαν κρυθεί, όταν δεν υπήρχε άγχος, όταν δεν υπήρχε τίποτα. Και όταν τότε τα Τρίκαλα είχαν μείνει πίσω 20 βαθμούς από την κορυφή. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κόσμος σίγουρα ζητάει πράγματα, αλλά θα πρέπει να τα ζητάει στον καιρό του. Ουδέποτε ανέφερε κανείς τον ΑΟ Τρίκαλα για άνοδο, για πρωτάθλημα φέτος στη Football League ή οτιδήποτε άλλο. Ίσα-ίσα υπάρχει, όπως σας είπα, ένας άνθρωπος σοβαρός, ο οποίος πληρώνει τους πάντες στην ώρα του. Έχει ηρεμία στα αποδυτήριά του με τον κύριο Αντωνίου, τον στήριξε απόλυτα. Γεγονός δεν υπήρχε περίπτωση αν ήταν ο κύριος Γιαλιάς στην ομάδα να παρέμεινε ο ούτε μία στο εκατομμύριο. Για παράδειγμα, δεν υπήρχε περίπτωση, σα το υπογράφω 100%. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και εμείς τα υπογράφαμε μαζί σου. Αυτό ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε την ανάλογη στήριξη. Δεν είπε κανείς για άνοδο. Βέβαια βλέπουμε ότι αγωνιστική σε αγωνιστική πλέον και μετά τις δύο νίκες η διαφορά ψαλιδίζεται. Την Τετάρτη υπάρχει αγωνιστική 8η στη Football League. Τα Τρίκαλα έχουν ξεκούραστο τρίποντο. Θα πάρουν άλλους 3 βαθμούς. Παράλληλα οι πρωτοπόροι έχουν ντέρμπι. Και ξαφνικά από εκεί που όλοι κράζανε πριν 10 μέρες θα δούμε τον ΑΟ Τρίκαλα στην τρίτη θέση, τέταρτη με 3 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη θέση. Αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, τίποτα δεν έχει κρυφθεί. Η φετινή Football League σίγουρα ένας μαραθώνιος. Ενδεικτικά να σας αναφέρω πως τα Τρίκαλα στις πρώτες 6 αγωνιστικές αγωνίστηκαν με τον Άρη, τον Όφη, τον Απόλλων Πόντου, την Παναχαϊκή, τη Δόξα Δράμας και εκτός έδρας τον Πανεγιάλου. Καταλαβαίνετε, το πρόγραμμά του ήταν πραγματικά ένας γολγοθάς, ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και ενδιάμεσα επέκταση των Τρικάλων είχαν να αντιμετωπίσουν για το κύπελο Ελλάδος, τη Σπάρτη. Εντάξει, βέβαια αυτό το παιχνίδι ήταν νωρίς, αλλά κατά τη διάρκεια του προαλήματος είχαν να αντιμετωπίσουν τόσο τον Ατρόμητο, ο οποίος εκείνη την περίοδο μάλιστα ήταν πρώτος και δεν είχε δεχτεί γκολ τότε, και φυσικά στη συνέχεια την Κέρκυρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόγραμμα ήταν κάτι, όχι απλά γολογοθάς, κάτι παραπάνω από γολογοθάς, ουσιαστικά για τον Ατρόμητο. Μάλιστα. Κατανοητό. Να ευχηθούμε, κύριε Γραμπλό, καλή επιτυχία στη χρονιά
Και λίγα τα ψέματα και να ανέβετε αν γίνεται από φέτος. Εμείς πάντα θα στηρίζουμε τα τρικάλα. Αν ήταν ευχής έργων, δεν θα τα βάψει μαύρα οι άνθρωποι των τρικάλων. Όχι, εμείς θα τα βάψουμε άσπρα αν ανέβετε, γιατί σημαίνει ότι... Καλά, εσύ θα έχεις να είστε καλά. Να είστε καλά και θα σας περιμένουμε, δεν ξέρω αν θα δείτε σήμερα τρικάλα, αλλά γενικότερα θα σας περιμένουμε να δείτε τις ομορφιές. Θα κανονιστεί, αφού έδωσε το τουριστικό. Όλοι οι Θεσσαλονίκοι πλέον τρικάλα έχουν γίνει και τα τέμπη, οπότε όπως καταλαβαίνετε, προσφέρει η περιοχή τα πάντα και καταλήμματα φθηνά για όλα τα βαλάντια κτλ. Να έρθετε θα είναι τα μάμου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον υπεύθυνο επικοινωνία. Εμένα με έψησε ο Γρηγόρης. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο να μα κλείσει κανένα κατάλημα και τέσσερις μερούλες να πάει ξεκουραστεί. Ναι, σιγά, μην βρει τώρα. Νομίζει. Θα έχουν κλείσει όλα τώρα. Τι. Θα βρούμε, ρε. Θα βρούμε. Κόλκα εσύ, εξπρόσωπο. Νομίζω ότι πήραμε όλες τις πληροφορίες για το σημερινό αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Μια ομάδα η οποία έχει δεχθεί, παρότι έπαιξε όλα τα ντέρμπι στην κατηγορία, 4 μόνο γκολ. Δηλαδή αυτή είναι η εικόνα 90, το άλλο στο... που πρέπει να έχουμε για τα τρικάλα. Δεν είναι. Εγώ σου λέω είχα δει το τρικάλα, άρεσε δεν έχει γίνει φάση. Δηλαδή το άντερ έπρεπε να το δώσει 1-0-3. Και για να δούμε πόσο ΠΑΟΚ θα ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την ομάδα. Ένας ΠΑΟΚ που δεν έχει το Βιερίνια, βεβαίως, επιστρέφει. Εντάξει, ναι, Βελκαντορί. Ναι, επειδή τον κυνηγάς εσύ, δεν σημαίνει ότι δεν είναι απουσία. Επιστρέφει ο Πρίγιοβιτς. Οι αμυντικοί δεν έχουν πολλά περιθώρια να ξεκουραστούν, να πάρουν ανάσες. Στο κέντρο να δούμε ποιο δίδυμο θα βάλει, γιατί νομίζω ότι ψάχνει τη χημεία ακόμα εκεί. Έχει λίγο μπερδευτεί εκεί. Με τον τραυματισμό του Μαωρίτσο και μετά. Στο τέρμα... Εγώ τον Μαωρίτσο τον έβαζα μέχρι να βρει ρυθμό, να ξέρεις. Και όλα αυτά πριν από γιορτές και πριν από άδεια Χριστουγέννων που είναι πάντα λίγο επικίνδυνη, έως πολύ επικίνδυνη για το μυαλό των ποδοσφαιριστών. Ωραία μέρα για μια αγγέλα που δεν θα στοιχήσει, λέει, με ονομακάρουνα και κουραμπιέδες. Όλες οι αγγέλες στοιχίζουν. Τι δεν θα στοιχήσει. Ήττα είναι ήττα. Το μήνυμα το πασχετικό από τον 203 θα το διαβάσουμε με το που επιστρέψουμε. Κλείνουμε την πρώτη ώρα, γρήγορα επιστρέφουμε. Και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και με βόλι στη δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Έχουμε λοιπόν κύπελο σήμερα. Ο κυπελούχος ξεκινάει αυτή την πορεία. Οι υπόλοιποι παίζουν από αύριο. Έχει Πλατανιάς Ολυμπιακός. Έχει Πανετολικός ΑΕΚ. Ωραίο ζευγάρι. Έχει Λαμία Παναθηναϊκός. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια Τετάρτη και Πέμπτη όπως είπαμε. Η επαναληπτική αρχές Ιανουαρίου το ΠΑΟΚ Τρίκαλα. Αναφερθήκαμε και στον ΠΑΟΚ με τις επιλογές που υπάρχουν οι διαθέσιμοι παίχτες και θα περιμένουμε. Έλα, πες μια τρικάλα. Τι θα παρατάξει ο κύριος Λουτσέσκου. Ο άνθρωπος που έχει την καλύτερη άμυνα της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Αναλογικά έχει δεχτεί 7 γκολ. Το ρεκόρ μας είναι 16-17. Κάτσε ρε παιδί μου. Αναλογικά στο πρώτο γύρο πώς έχει δεχτεί ο Σάντος. Αυτό δεν είναι αναλογικό. Ναι. Παραπάνω έχει δεχτεί. Λογικά για να καταλήξει τα 17, ναι. Ρεκόρ 16. Θα το δούμε. Πάμε σε κάποιο μήνυμα. Στο μπάσκετ ο φίλος γράφει ότι ο Κλάντον είναι δεινοσαυρικός ψηλός. Ναι, ενώ ο Κλάσιν ήταν χαριτωμένος. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο σύστημα του Λιάκου, που είναι aggressive. Αναρωτιέμαι εάν τα ταξίδια του Magic στο Αμέρικα είναι για scouting ή για αναψυχή. Αναρωτιέται ο 203. Και τα δύο μπορεί να είναι, ρε φίλε. Εγώ δηλαδή πήγα στον Πλατανιά. Δεν έκανα δουλειά. Έκανα. Δεν είδα λίγο και το τοπίο. Το είδα. Συμβαίνουν αυτά. Όλες οι δουλειές έχουν και τις παύσεις τους. Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο να τον να το δικαιώνεις αυτό που γράφει και να ρωτιέται. Εντάξει, ρε φίλε. Πάει για δουλειά. Αλλά θα έχει σίγουρα και μια τουριστική αύρα. Δεν είναι κακό. Με τον Κουντρουμπί αυτό... τι γίνεται, ρε φίλε. Πριν τον Κουντρουμπί, ρε φίλε, τον χρεώσανε την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό πάει η κόντρα. Δεν γίνεται τελειώνει ένα παιχνίδι και καπάκι το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ζητάς να λυθεί το συμβόλαιο ενός παίκτη. Και πάει πολύ κόντρα. Ζητάει... Βέβαια πάει πολύ κόντρα, αυτό ξεφτυλίσανε. Τι θα κάνει. Ρουφιάνε, γράφει στο διαδίκτυο. Ρουφιάνε, βάλε κανένα δόντι και μετά με πιάνει στο στόμα σου. Ρουφιάνε, βάλε κανένα δόντι. Ιστερόγραφο. Τον σωτήρα ψυχολόγο και τα μάτια σας. Αυτό μάλλον για τον Ζουνίδη είναι. Ναι. Λογικά ναι. Το πρώτο δεν ξέρουμε για ποιον είναι. Για τον Γεωργίου. Γιατί ρε.
Γιατί δεν έχει δόντια. Α, ο μόνος είναι. Έχεις και ένα φαφού τηλεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Τι τηλεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Γεωργίου. Όχι, απλά μήπως είναι για άλλον. Μάλιστα. Άλλο ποδοσφαιρικό, μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ. Μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, θα έπρεπε να έχουν κλείσει ήδη μεγάλο αριστερό μπακ. Όχι το Γιαννούλη. Το Γιαννούλη δεν τον ακουμπάς. Θα το πω μία και τελευταία. Τέλος. Ωραία. Μία και τελευταία. Άμα κάνουν αυτό το έγκλημα, ωραία. Ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή είναι ο λόγος που είμαστε ένα βαθμό πίσω και όχι παραπάνω. Ξεκινάμε από τα βασικά. Ο Ατρόμητος μας έχει και τους τρεις εντός έδρας. Εντάξει. Τους δύο σε πολύ πρώιμο στάδιο που θα διεκδικεί πράγματα. Εμάς μπορεί να είναι πιο χαλαρός. Σε στόχους. Μπορεί να έχει εξασφαλίσει η Ευρώπη, μπορεί να έχει φύγει από την κορυφή. Είναι παραπρώτη-τελευταία αγωνιστική. Τον Ατρόμητο δεν χαλάς τη σχέση σου. Τις ενισχύεις τη σχέση σου. Έτσι όπως τα κάνανε με τον Γιαννούλη, που δεν καθίσανε να τον δούνε καν και τώρα για τον πάρω πίσω πρέπει να τον πληρώσω. Το χειρότερο δεν είναι ότι πρέπει να πληρώσω 50.000 για τον πάρω πίσω το δικό μου παίκτη. Το χειρότερο είναι ότι θα πάω να χαλάσω σχέσεις με μια ομάδα που έχτισα πολύ καλές σχέσεις. Και χάρη σε μένα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, τον έπαιρνες. Το Γιαννούλη δεν θα τον έδιωχνα ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Να το εμπιστευτείς τώρα. 100%. Είσαι σίγουρος. Ναι. Ναι, ρε φίλε, είναι το ιδανικό backup αριστερό back που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ. Άρεσε, εντάξει. Μην υπερβάλλει. Να σου πω, μπορώ να έχω άποψη για τον παίκτη. Να, η άποψή μου δεν είναι. Εγώ δεν κόλκα, δεν το λέει. Είσαι λίγο υπερβολικός. Δεν είμαι υπερβολικός. Έχει μια αδυναμία μεσοεπιθετικά, αλλά στον τρόπο που παίζει τακτικά, στο αμυντικό κομμάτι, στην πρώτη του επαφή, στην πρώτη πάσα, στα ανεβάσματά του και την ταχύτητά του, είναι πολύ καλός. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Αλλά αυτοί εκεί πέρα, το μόνο που κάνουν είναι να ξενερώνουν παιδιά. Πήγαινε να πάρει το Χαρίση τώρα. Άλλο θέμα. Που δεν θέλασε, το ίδιο πράγμα είναι και ο Γιαννούλης έτσι είναι. Και καθόμαστε εμείς και κάνουμε τους ισορροπιστές, ενώ δεν είναι δουλειά μας. Άσε τώρα, μην τα ανοίξω. Άμα το χάσουν το Χαρίση, θα τους πάρει και θα τους σηκώσει εκεί μέσα όλους. Το Χατζησαφή δεν τον έπαιρνες? Όχι. Πάει κι αυτός. Γιατί ο μάνατζερ του είναι κολλητός με τον Μαρινάκη. Και κάνουν δουλίτσες μαζί. Γι' αυτό δεν τον έπαιρνα, όχι ποδοσφαιρικά. Γιατί παράλληλα πρέπει να σκεφτόμαστε και το παραγωγικό κομμάτι πολύ ισχυρά. Ο μάνατζερ θέλει να ανοίξει πόρτα με τον ΠΑΟΚ όμως. Και άμα ανοίξει πόρτα με τον ΠΑΟΚ και να ανοίξει τον Ολυμπιακό την πόρτα μετά. Θα πάει και στην Ελλάδα. Και φάσκα ένα γκολ από τα δεξιά. Από τα αριστερά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ρισκάρω. Εννοείται δεν υπάρχει Ρότσα ποδοσφαιριστή. Που πάνε να μου πούνε ότι είναι ποδοσφαιριστή ο Ρότσα του Πανετολικού. Αυτό με το που θα ανέβει λίγο το επίπεδο πίεση θα βάλει τα κλάματα. Εντάξει. Στον Πανετολικό μια χαρά είναι, δεν τρέχει τίποτα. Ούτε Χουλτ. Ποιο Χουλτ ρε Μίτσο με αυτά τα μούτρα αυτό πράγμα. Ρωτάω γιατί είναι, τους κοιτάνε. Αυτό λέω. Εάν κοιτάνε δεν βλέπουν καλά. Ποιο Χουλτ. Ψάχνουν τι, αφού ψάχνουν τι. Να πάνε να αγοράσουν ένα αριστερό μπάκρε. 500 άτομα λίστα είχαν το καλοκαίρι αριστερά μπάκρε και δεν πήραν το Λεβέκ. Θα περιμένουν και το Λεβέκ. Έτσι λένε. Τι θα περιμένουν το Λεβέκ. Τον περιμένουν. Τι να τον περιμένουν. Για να αποδείξουν ότι δεν κάνανε λάθος. Ποιο θα τον περιμένει. Ποιο το είπε αυτό, το δεσμευτικό σφαλιάρα να το πει. Τώρα μίλας έτσι. Είναι η λογική. Πρέπει να σου αποδείξουν ότι δεν έγινε λάθος με τον Λεβέκ. Πώς να μου το αποδείξουν, ρε φίλε. Μισή χρονιά θα παίξει το Φεβρουάριο. Έχει κάνει 3 παιχνίδια στον Πάκο Κρέσπο και 4 Βιερίνια. Τι να μου αποδείξουν. Τι να μου αποδείξουν. Μη διαλέξουν παίκτες μόνο, τίποτα άλλο. Ο προπονητής. Ο προπονητής μόνο να διαλέγει. Κανείς άλλος. Που δεν είναι σωστό. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο τεχνικός διευθυντής διαλέγει και ο προπονητής τα χαρακτηριστικά. Αλλά έτσι όπως είναι δομημένος ο ΠΑΟΚ, μόνο ο προπονητής. Γιατί αυτός δέχεται την πίεση όλοι. Αυτά με το ποδόσφαιρο. Στόπερ θα πάρεις. Πώς δεν θα πάρει. Σέντερφορ θα πάρεις. Λογικά. Εγώ μη σου άμα πω δεν πουλήσει τον Μπρίγκοβιτς, δεν πρέπει να πάρει σέντερφορ. Φυσικά, και το καλοκαίρι ψάχνει. Μη σου πω ότι μη τυχόν δεν πάρουν αριστερό μπακ εκεί να τη γέλια. Εκεί θα γίνει σφαγή, να ξέρεις. Γιατί υπάρχει αυτό ενδεχόμενο. Άμα δεν ενισχύσουν το κομμάτι την αριστερή πλευρά του Βιερίνια, αν δεν πάρουν ένα πολύ ποιοτικό αριστερό μπακ, είναι για πολύ πινελίκη. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Αν είναι οικονομικό το θέμα, ας βγει η διοίκηση να πει είναι οικονομικό, δεν θέλουμε να δώσουμε λεφτά. Το σέβομαι, εκεί δεν μιλάω. Και θα υποστεί τις όποιες συνέπειες αν δεν τραβήξει το πράγμα. Εντάξει, αλλά εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει έναν αριστερό μπακ τύπου Λίνο
ξεκάθαρα. Να τον δέσει με το Βιερίνια και πάω να κάνει μια λειτουργική αριστερή πλευρά που δεν την είχε μέχρι τώρα. Πρέπει δηλαδή να διευκολύνει τη ζωή του όσον αφορά στα κλειστά παιχνίδια. Και όπως ξέρουμε, οι πλευρές είναι πάρα πολύ σημαντικές σε αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να πάρει και ένα σεντρεφόρο ο οποίος θα είναι μία μίξη Κουλούρη Πρίγιοβιτς. Που θα έχει δηλαδή και τον γκολ και θα παίζει και συνδυαστικά και για την ομάδα. Αυτά κοστίζουν. Ποιους θα διώξει για να το κάνει αυτό είναι δικαίωμά του. Υπάρχουν κομμάτια που περισσεύουν στο ρόστερ. Αρκετά. Μάλιστα. Από αύριο πολύ μεγαλύτερη αναφορά για όλα αυτά. Ας γίνει και το τελευταίο μάτς του 2017, το σημερινό του κυπέλου. Και από αύριο θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο, όπως και ο Πάκος ουσιαστικά θα ασχοληθεί, γιατί θα έχει κλείσει το ένα κομμάτι της περίοδου. Πάμε στο Γιάννη τον Παρασκευαίδη σε πολύ λίγο από τώρα. Για να μπούμε στα του βόλεϊ, είχε χθες αγώνα ο ΠΑΟΚ, έπαιξε πρώτη φορά ο Κουμεντάκης, τραυματίστηκε ο Γκόμες, ο ΠΑΟΚ έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, διάφορες πληροφορίες μεταγραφικές υπάρχουν και εκεί, έχει πολλά και διάφορα. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Όλα καλά. Όλα καλά εδώ πέρα. Ο Γκόμες τι έπαθε. Την επικαιρότητα. Εντάξει, οι καρδιές των ανθρώπων του ΠΑΟΚ πήγαν και πάλι στη θέση τους, καθώς φαίνεται πως δεν είναι θλάση. Mm-hmm. Είχε κάποιες ενοχλήσεις ο Γκόμες στις αρχές του δεύτερου σετ, εκεί στο δεύτερο πόντο, όπου προτιμήθηκε να γίνει αλλαγή, να πάει στα αποδυτήρια και να μην αγωνιστεί στο υπόλοιπο παιχνίδι. Έκανε το πρωί κάτι εξετάσεις μαγνητικής στην ουσία σε κέντρο πάνω στην Αλεξανδρούπολη πριν αναχωρήσει η ομάδα για την Κωνσταντινούπολη. Δεν έδειξε να είναι κάτι το σοβαρό, δηλαδή θλάση που θα τον άφηνε δύο εβδομάδες εκτός. Ναι. Είναι στην αποστολή, εννοείται κανονικά ταξιδεύει στην Τουρκία μαζί με την ομάδα. Αλλά τώρα θα πάει λίγο συντηρητικά σήμερα και αύριο λίγο να δούνε, εντάξει, θέλει λίγο να το πατήσει, λίγο να κάνει κανένα ζέσταμα, να προπονηθεί λίγο με την ομάδα, να δει λίγο πώς θα πάει. Τώρα για να παίξει την Πέμπτη δεν το ξέρω. Η λογική λέει ότι θα παίξει. Θα παίξει. Ναι, θα παίξει. Το όμα δεν έχει θλάσει. Εκεί κάποιο τράβηγμα να είναι πάλι. Αυτό, μπορεί δηλαδή, να τον ενόχλησε απλά και να προληπτικά να βγει και μπορεί να μην έγινε τίποτα. Ναι, ναι. Δηλαδή ο πρώτο σετ το πόσο ήταν, 25-14. Ναι, ναι. Εντάξει, σου λέει το έχουμε το παιχνίδι, άραξε. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητα ότι είπατε ζημιά. Οι Τούρκοι δεν παίζονται. Εντάξει, οι Τούρκοι δεν παίζονται. Η Χάλκμπακ έχασε όμως στην πρώτη αγωνιστική από τους Γερμανούς του Πρωτοψάλτη. Οπότε. Πρωτοψάλτη τι είναι. Όχι της Άλκης, του Θανάση και του κοντού του Παναθηναϊκού με το μουστάκι. Του Παναθηναϊκού, γίνεται και τον πρωί. Αυτός ο διαγώνιος ο κοντός. Ακραίος. Αφού το είχαμε πει την Αλφάδα, είχαμε πει την παίζει εκεί πέρα. Ναι. Όχι στους Τουρκούς, στους Γερμανούς. Στους Γερμανούς. Κερδίσαν αυτοί τους Τούρκους. Άρα παίζονται οι Τούρκοι. Παίζονται, ναι. Καλά. Μάλιστα. Μην φας και ένα τετράβαλο μόνο. Να σου πω, ο Κουμεντάκης πώς πήγε. Ο Κουμεντάκης πήγε πολύ καλά. Και μιλάμε τώρα πρώτο του παιχνίδι, πρώτο σκόρερ με την ομάδα. Εντάξει, πρώτο σκόρερ με 11 πόντους βέβαια. Και ποσοστό 69% στην υποδοχή. Ήταν πολύ καλός. 53% βασικά από την υποδοχή, με άριστες 24. Πρώτο παιχνίδι, λίγο έτσι να μάθει τα συστήματα της ομάδας. Γιατί άλλο ξέρω τα παιδιά προσωπικά, άλλο τα ξέρω τα παιδιά μες στο παιχνίδι, έτσι. Θέλει λίγο χρόνο. Mm-hmm. Αλλά η χθεσινή του εμφάνιση, μόνο χαμόγελα πρόσφερε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι ο Κουμεντάκης δεν θα αργήσει να δείξει, δηλαδή, γιατί έγινε αυτή η μεγάλη μεταγραφή. Γιατί πρόκειται για μεγάλη μεταγραφή. Κάποιοι λένε, μα παιδιά, πώς γίνεται 24 χρόνια να χαρακτηρίζεται ένα παίχτη έμπειρο. Τι να κάνουμε, παιδιά, το παίζει ο άνθρωπος σε 3-4 χρόνια στο εξωτερικό, σε άλλους ρυθμούς. Mm-hmm. Σε άλλους ρυθμούς. Δηλαδή, οι προπονήσεις στο εξωτερικό δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Καμία mm-hmm. σχέση. Εντάξει, στην Ιταλία το βόλεϊ ξεφύγει. Μα όπως και ένα παιδί πάει, φεύγει από την Ελλάδα από το ποδόσφαιρο και πάει στην Ιταλία, στην Γερμανία και σε ένα χρόνο βλέπεις ένα άλλο σώμα στον ίδιο παίχτη και λες τι έκανε αυτός. Έτσι είναι και στο βόλι. Τίποτα, ο Κουμεντάκης αρχίζει να, ήδη από το πρώτο παιχνίδι έδειξε γιατί ήρθε στον ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι από Ιανουάριο, αρχές Ιανουαρίου θα βλέπουμε έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ, έναν ΠΑΟΚ πιο ουσιαστικό στο παιχνίδι του. Με άλλο διαγώνιο. Εδώ σε θέλω. Δεν ξέρεις ακόμα. Παύση. Είχαμε. Μήπως την Πέμπτη παίξει ο Γιόν διαγώνιος. Είναι αυτή η παύση που κάτι ξέρει, ναι, αλλά δεν μας λέει. Είναι δύσκολο, όχι, πολύ δύσκολο το θέμα. Πολύ δύσκολο.
Εντάξει, ότι υπάρχουν δύο και τρεις και τέσσερις επιλογές στη λίστα, μπορώ και εγώ τώρα κάλλιστα να μπω να γράψω τέσσερα ονόματα. Δεν θα γίνει κάτι. Και να γράψουμε ονόματα δεν θα γίνει κάτι. Το Αγκάμες ακόμα γράφεται, ε. Ναι, το Αγκάμες ακόμα γράφεται. Ναι. Δεν νομίζω ο Αγκάμες όμως με τίποτα. Του Σεπέδα γράφεται από ό,τι είδα. Ενός Βούλαρου γράφεται. Γενικά, άμα θα γράψεις, γράψεις ονόματα. Το μόνο εύκολο είναι να πάρεις ένα μάνατζερ, να... ειδικά στο βόλεϊ, ειδικά στο βόλεϊ που παρακαλάνε και όχι απλά μιλάνε, αλλά σου λένε κιόλας είναι για αυτός, είναι για αυτός, και να κάνεις την ομάδα νοκάτου. Γιάννη, εδώ ο φίλος γράφει, πες μας ονόματα και ας μην ισχύουν τώρα, τι να λέμε. Ονόματα θέλει ο κόσμος. Άρα αυτό πουλάει, πουλιέται δεξιά. Εγώ κοιτάω στο ρεπορτάζ μου να μην γίνεται νοκάτου η ομάδα. Για να γραφτεί ένα όνομα Δημήτρη και Στάδο, πρέπει να υπάρχει. Μα πώς ισχύει. Από την ώρα που δεν ισχύει. Άμα ισχύει, γραφτεί, τι. Μα δεν υπάρχει απόφαση οριστική για τον Γκόμες, που δεν υπάρχει. Ναι. Πώς ισχύει κάποια μεταγραφή διαγώνιο. Αυτό ναι. Τα χτυπήματα του Γκόμες πώς είναι, έχουν βελτιωθεί. Στο πρώτο σετ ήταν καλός. Και με το Παναθηναϊκό το παιχνίδι, όσο δίδεται και μέσα τη φόρτσα, τα χτυπήματα του ήταν καταπληκτικά. Καλούτσικα. Όχι καταπληκτικά. Καλούτσικα. Καταπληκτικά ήταν. Καλύτερα με αυτά που ναι, βλέπαμε. Αυτό ναι. Όχι καταπληκτικά. Εντάξει. Μα είχε πολλές φάσεις Δημήτρη που δεν φοβήθηκε να την καθώσει την μπάλα με πολύ δυνατό τρόπο. Και ενώ ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν ειδικά στο δεύτερο και το τρίτο σετ με μεγάλη διαφορά μπροστά. Mm-hmm. Θα μπορούσε να κάνει ένα πλασί και να φύγει η μπάλα. Να μας πει ο Γιάννης πόσους τραυματισμούς έχουμε, λέει, στα παιχνίδια ΠΑΟΚ Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Μας έχουν καταστρέψει. Ναι, σε όλα είναι Γκόμες, Πατακίδης, όλα με εθνικό είναι. Όλα με εθνικό είναι. Φοβερό. Μέχρι και ο αποκλεισμός από το Λίγκ από τον εθνικό ήταν. Τι άλλο να γίνει. Φοβερό, ναι. Μάλιστα. Το αστείο είναι ότι ο ΠΑΟΚ χθες πήρε τα παιχνίδια τόσο άνετα, τα σετ τόσο άνετα, και σε ένα σετ υπήρξε και μια ένταση στην κερκίδα, ναι, με έναν οπαδό του εθνικού, ο οποίος θεώρησε ότι αδικήθηκε η ομάδα του σε ένα πόντο και άρχισε να ορίεται στις κερκίδες, με αποτέλεσμα να σταματήσει ο αγώνας 5 λεπτά, να χρειαστεί η αστυνομία να το βγάλει έξω, δηλαδή έγινε και αυτό στο χθεσινό παιχνίδι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα η αποστολή είναι στην Κωνσταντινούπολη, το απόγευμα πετάει για την Άγκυρα. Ο δικός πήγε, Αλεξανδρούπολη, Κωνσταντινούπολη δικός. Ναι. Κάνα πεντάωρο αυτό, ε. Ναι. Μάλιστα. Πήγαν ο δικός Κωνσταντινούπολη και από την Κωνσταντινούπολη έχουν την πτήση στις 5.30 ώρα Ελλάδας. Και παίζει νομίζω, Γιάννη, Πέμπτη μεσημέρι, απόγευμα, 4.30 κάπου εκεί που είναι. Ναι, με την Χάλπα, την Πέμπτη. Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Εντάξει, να πω κάτι γλώσσες. Και αυτό το παιχνίδι τώρα και οι μεταγραφές που γίνεται, εγώ το ξανατόνισα ότι και οι αλλαγές που θα γίνονται με στόχο την Ευρώπη. Γιατί μην το ξεχνάμε ότι υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Κατσαρή το καλοκαίρι ότι η ομάδα θέλουμε να κάνει κάτι παραπάνω στην Ευρώπη. Από τότε άλλαξε προπονητής, ο Γκόμες ακόμα το παλεύει. Άλλαξε ακραίος, ο Γκιόν φεύγει, δεν φεύγει. Αν είχαμε διαγώνιο σταθερά, θα είχαμε άλλη κουβέντα τώρα. Αλλά εγώ και δεν χάθηκε μπορώ... το πρώτο μάτσε, που ήταν... παίζονταν. Ένας φίλος εδώ θέτηκε ένα θέμα με τους Λίμπερο. Καλό θα ήταν, λέει, πέρα των αλλαγών, να γίνει τράμπα, λέει, στα Λίμπερο με τον Παμβοχαϊκό. Τι εννοεί? Ο Γκαράσικ. Ο Γκαράσικ είναι, ας πάμε να το πάρουμε. Γιατί είναι... ξεκάθαρα καλύτερος ο Γκαράς από τον Παπαδημητρίου. Για μένα, σαν Γιάννη, ναι. Σαν Γιάννη, για μένα, εγώ θα έπαιρνα τον Σαν Γιάννη, ρωτάμε. Αν θες να γίνεις ο Κώστας. Ο Γεράσιμος, τι γουστάζεις, εγώ. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις πώς το λέω. Καταλαβαίνω. Ρωτάμε τον Κουλούρε, φίλε. Σαν Γιάννη, τόσο φανερή διαφορά. Εγώ παίκτη που με έκανε 3 χρόνια πρωταθλητή, δεν θα τον άφηνα να φύγει με τίποτα. Ο Γκαράς. Πρώτης γραμμής παίκτη. Ο Γκαράς. Φίλε, ήταν στο κορμό σου, εννοείται, αυτό λέει. Γιατί ο Καράς μπορεί να είχε έτσι λίγο κάποια κακά παιχνίδια μέσα στη σεζόν, αλλά μέσα στα play-off ήταν πάντα αυτό που ήθελες. Είχε υποδοχή, ρε φίλε. Εντάξει, να το λέτε εσείς, ρε παιδιά, κάτι ξέρετε. Δεν αποκλείεται. Τι δεν αποκλείεται? Καμιά έκκληση. Να πάμε να πάρουμε τον Καρά. Αυτό που βλέπω, όχι για τον Καρά, γενικά, μπορεί και ο Καράς. Αυτό που βλέπω εγώ στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ είναι ότι είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν τα πάντα. Τα πάντα. Μία, δύο, τρεις που βγαίνουν. Εντάξει. Πάλι τα πάντα. Άρα κάτι δεν κάνουν στην αρχή καλά. Με το κεντρικό τι γίνεται, ρε. Ναι. Αχ, δύσκολο θέμα. Τι αχ, τι σου είπα, ρε. Λες και σου πάει για αριστερό μπακ. Με προβληματίζεις, Σταύρο, με προβληματίζεις. Γιατί, κοίταξε, ο Ραγγέλ είναι μια καλή περίπτωση. Ναι, ρε φίλε, ξαναζεσταμένο φαγητό όμως, δηλαδή. Κι όλοι είναι μια καλή περίπτωση. Ξαναζεσταμένο φαγητό, δεν έχουμε κανένα. Και οι δύο θέλουνε. Αυτό είπαμε, θέλουνε. Να έρθουνε.
κύριος Ρίτσι δεν ξέρω τι θέλει. Ο κύριος Ρίτσι αποφασίζει. Αυτό λέω. Ο κύριος Ρίτσι δεν ξέρω τι θέλει. Άμα ήταν, θα κάναμε έναν Γκάλο ποιος θέλει και θα ψηφίζαμε μετά. Αν ήθελε Ραγγέλ και Λί. Του είχε αύριο. Θα ήταν εδώ. Κάτι έχει στο μυαλό του το Παουξάκι, φίλε, δεν είναι τυχαίο αυτό. Ο άλλος παίζει με 2-10 κεντρικό, κάτσε. Είναι τόσο εύκολες όλες οι θέσεις πέρα από το διαγώνιο που οι αποφάσεις μπορούν να παρθούν όλες και να γίνουν όλα σε μια μέρα μέσα. Αυτό που καίει είναι ο διαγώνιος και θα πρέπει να πάρθει οριστική απόφαση πολύ σύντομα. Δηλαδή, πολύ σύντομα εννοώ την Παρασκευή πρέπει να έχουν αποφασίσει. Είχαμε ωραία μηνύματα χθες από Φιλάθιο τον Γκόμες. Ωραία μηνύματα. Ναι, είδα ένα φίλο ο οποίος χαρακτήρισε τον Γκόμες Λεβέκ του Βόλου. Όχι. Ναι, και από κάτω δέχτηκε την απάντηση πολλών φίλων του ΠΑΟΚ. Όχι, είχαμε ύμνους για τον Γκόμες. Ύμνους για τον ΠΑΟΚ, για το πώς έχει συμπεριφερθεί στον Γκόμες. Έτσι. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει το βήμα παραπάνω. Τέτοιου είδους μηνύματα. Που είναι σωστά. Γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ τίμησε τον Γκόμες. Όσο δεν πάει. Με τη συμπεριφορά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο χρόνος που πήρε ο Γκόμες από τον ΠΑΟΚ δεν τον έχει πάρει αθλητής σε κανένα σπορ. Έτσι είναι. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια. Αυτά με το βόλεϊ. Κάποια μηνύματα να δούμε. Όχι, θα δούμε με το που επιστρέψουμε. Όλα όσα έχετε γράψει για το βόλεϊ, για το ποδόσφαιρο, με τα γραφικά θέματα. Επιστρέφουμε στο τελευταίο ημίωρο για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Πάμε γρήγορα, τελευταίο διάλειμμα. Πολλά θέματα σε εκκρεμότητα. Ένα προς ένα πάμε να τα λύσουμε. Πρώτο θέμα, τι υπόθηκε στο περίφημο time out στο 96-96, σε εκείνο το ΠΑΟΚ Άρης στο Αλεξάνδριο. Πάμε να ακούσουμε λέξη προς λέξη και άμα βγάλετε συμπέρασμα, τηλεφωνήστε μου. Γεια, Βάλε. Να δούμε τώρα τι έχει να πει ο Ιβκοβιτς, αν μπορέσει να τρυπώσει εκεί το μικρόφωνο του Μέκα. Ναι. Πολύ έχει καιρό. 4 seconds. 6 με την βάλα Μπουντούρης. Εδώ θα κάνουνε κρόσι. Και πάνε. Πάνε. Τι θα κάνουμε. Εδώ θα μείνουν έτσι. Εδώ βρε κάνουν. Κάντε κρόσι. Κρόσι. Κέν εδώ. Κέν. Μια μακρινή πάσα στο κέν. Long pass. Από right. Εδώ. Long pass. Long pass to you. Αν δεν μπορεί να πάρει εγώ βάλα για αυτό το φόρμα. Μπορεί να πάρει. Έξω από το ταβλό. Είναι δύσκολο. Με την πάρει και κάνουν φύση. Να πάρουνε. Ας πάρει ένα γκάρφο. Κοίταξε τότε. Να πάρει ένα γκάρφο. Τον Τζον αν μπορεί. John, πάνε. Και τρίπλα full sprint όλο τίπερ. Μόνο τον μπάνερ δεν έχει. Μόνο τον μπάνερ δεν έχει πει να κάνει κάτι. Και τελικά το κάνει αυτός. Έξω Μπουντούρης λέει την μπάλα απ' έξω. Μακρινή πάσα στον Γκεν. Εκεί τους πιάνει τρόμος. Ναι, ναι, δεν έχει. Εκεί τους πιάνει τρόμος. Ο ένας λέει ο Πρέλεβιτς αυτά. Ο Μπουντούρης λέει κι άμα δεν πάει μπάλα. Σου λέει το έχουμε ξαναδεί το έργο. Ας το καλύτερο. Ποια μακρινή πάσα. Ας να πάρει ένας εκεί στα σίγουρα και ό,τι γίνει. Είναι εκεί και ισοπαλία. Δεν είναι να ρισκάρεις πολύ. Μακρινή πάσα στον ΠΑΟΚ τώρα αυτά. Και γίνεται ό,τι γίνεται. Άρα απάντησαν όλοι. Και ο Μπάρλου απάντησε. Έβγαλε ένα φόβο. Long pass. Ο Πρέλεβιτς του λέει, αν δεν βγει να πάρω. Ο Μπουντούρης του λέει, μην τυχόν γίνει κανένα λάθος. Και το αλλάξαν την άποψη. Ο Λάιος πάει να μεταφράσει. Ό,τι να είναι, ναι. Ναι, τι λέει ο Ιβκοβιτς. Αυτά γίνονται στα time out. Μην νομίζετε. Δεν βγαίνει άκρη. Συχνά. Και ειδικά τελευταία δευτερόλεπτα. Ξεκαθάρισε το θέμα του time out. Πάμε στα άλλα θέματα που αφήσαμε σε εκκρεμότητα. Λοιπόν, κάποια μηνύματα τα οποία έχουμε. Για τον Κουντρουμπή γράφει φίλος ο άνθρωπος που έδειχνε 4 δάχτυλα στον Ισαουράλδε. Τώρα απαγγέλει Σέξπιρ. Το ποίημα. Εκεί τα 4 πάντως στα δάχτυλα στον Ισαουράλδε. Έφαγε ένα μπουνίδι στη Φυσούνα. Μου είπε άνθρωπος της Νόβα ότι ήταν καμιά 15 μέτρα πιο πέρα και το άκουσε. Αυτές δεν είναι σωστές συμπεριφορές. Δεν είναι σωστές συμπεριφορές, εννοείται. Δεν είναι αθλητικές βασικά. Ή μάλλον ανήκουν σε άλλο άθλημα. Τι γράφει εσύ... Με Οτσόα τι γίνεται. Με Οτσόα. Τι να γίνει με Οτσόα. Με Οτσόα τι γίνεται. 12 θεματοφύλακες έχω. Ναι. Υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής Γκαρά, αναρωτιέται ένας άλλος φίλος. Άλλος, δίκιο έχει ο Σταύρος για τον Ατρόμητο. Τους δίνω και το Μιστακίδη, λέει, να πάρει παιχνίδια και να είναι δήμος του χρόνου. Άλλη διάσταση αυτή. Συμφωνώ.
Και τον Μιστακίδη δίνει. Έχει ρόλο ο Μιστακίδης. Δηλαδή, αντί του, γιατί του κινεί, στη θέση του την κινεί, μπορεί να πάρει χρόνο. Είναι ακριβώς αυτό το παιχνίδι που τον βολεύει. Θα πάρει και το πρωτάθλημα. Ναι, ας το πάρει. Με Μιστακίδη ο Ατρόμητος. Μιστακίδης. Πού αλλού έχουν θέμα αυτοί. Δεν έχουν. Μια χαρά δουλεμένη ομάδα είναι. Με το που μπήκε ο Τρίποντο, έχω φύγει από το κέντρο της 8 πάνω από κεφάλια και κράτησε, με κράτησε τελευταία κάποιος πριν πέσω στην άλλη θύρα και πέσω στο γήπεδο μέσα. Λοιπόν, θυμούνται κι άλλοι. Μας είχαν ισοφαρίσει δύο φορές σε κανονική διάρκεια και παράταση με απίθανο Τρίποντο του Αγγελίδη. Επίσης με καλάθι ουρανοκατέβατο με ταμπλό του Γιαννάκη. Θυμούνται φίλοι. Λοιπόν, μηνύματα. Άλλος φίλος του χρόνου, η ομάδα πρέπει να πάρει ξένο λίμπερο μεγαλύτερης εμβέλειας για το βόλι. Δεν έχει τόσο καλή υποδοχή ούτε ο Γκάρας. Σημειώνει εδώ. Λοιπόν, κάτι λέει μεταξύ Πρίγιουβιτς και Κουλούρη, δηλαδή Πριγιούρης. Σαν φαγητό ακούγεται, λέει Ποντιακό. Για τα χαρακτηριστικά του σεντερφόρ. Ναι. Για το μπάσκετ, για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα, στην Τουρκία η ομάδα παίζει με την Καζιαντέπ, τελευταίο χαρτί. Α, σήμερα παίζει. Αύριο είναι το παιχνίδι αυτό. Το μπασκετικό απλά πήγε νωρίτερα η ομάδα. Ο Μαργαρίτης ένα θέμα στη Γάμπα το έχει, δεν προπονήθηκε χθες, αλλά λογικά θα παίξει. Η Καζιαντέπ έχει αποδυναμωθεί. Το παιχνίδι χωρίς αύριο. Ναι, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει για να έχει μερικές λίγες πιθανότητες να διεκδικήσει την πρόκριση μέχρι τέλους. Καλά είναι ο ΠΑΟΚ, όπως τον έχουμε δει τα τελευταία παιχνίδια. Θα δούμε και σε ένα εκτός έδρας πολύ ιδιαίτερο μάτς αν μπορεί να κερδίσει. Για τον Γκλάντον αναφερθήκαμε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και ο Κλάσεν θέλει να φύγει. Έχει υπογράψει ο Λούκλας. Έχει βρει ομάδα. Δεν προσέφερε. Πολύ παράξενος παίχτης. Πολύ παράξενες αντιδράσεις. Πολύ έτσι εκτός κλίματος ελληνικού μπάσκετ. Δεν κακός αθλητής, πρέπει να παίξει σε άλλη ομάδα. Και επαναλαμβάνουμε, δεν ξέρουμε για τον Κλάντον πώς θα καταφέρει ο Παπαθεοδόρου, εφόσον κλείσει η υπόθεση, να τον βάλει σε αυτή την ομάδα που παίζει διαφορετικά, πολύ διαφορετικά από ότι η περσινή. Γιατί είναι θεωρητικό το ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στα rebound, άρα παίρνει τον Κλάντον, ή έχει πρόβλημα στη ρακέτα να παίξει με πλάτη, άρα παίρνει τον Κλάντον και το λύνει. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ θεωρητικό αυτό. Αυτή η φετινή ομάδα είναι πολύ πιο ενεργητική, γρήγορη, αλλάζει. Πάντως δεν διώχνει ελαφρύ φόρ για να πάρει βαρύ. Ίδιο σουλούπι είναι. Ίδιο σουλούπι, αλλά. Απλά ο ένας είναι Καναδός και ο άλλος είναι Αμερικάνος. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά. Και ο ένας λευκός και ο άλλος μαύρος. Ναι. Δηλαδή ποιον να βάλεις να σπρώξει τον Καβαδά. Χρειαζόταν ο Κλάσεν με την ΑΕΚ. Βεβαίως. Εντάξει, ένα τέτοιο κορμί το χρειάζεσαι. Τώρα τι λεπτά συμμετοχή θα έχει, δεν μπορεί να έχει 35 που είχε πέρσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα δούμε και με τον Τρεις αργότερα τι θα γίνει, μια και ο συγκεκριμένος δεν έχει ρόλο. Από το πρωί είναι γνωστό ότι η Κέρκυρα απομάκρυνε τον Βοσνιάδη. Ο Κέρκυρα, μόνος που δεν έφτυγε για αυτό το πράγμα που γινόταν. Που κινδυνεύει, που είναι δύσκολα. Διαβάζουμε στον Καζέτα ρεπορτάζ. Ξεκίνησε ονοματολογία. Για τον πρώτο Βασιλάκη θα πανηγυρίζει. Υποψήφι για την Κέρκυρα, γράφει τον Καζέτα. Αναστασιάδης, Τσιόλης και Γεωργιάδης. Γιώργος. Πάρε γουχού να σωθείς. Λες. Εύκολα. Ναι, υπάρχει τέτοια κόντρα. Από αυτούς τους τρεις ο ένας δεν πάει με τίποτα, άστο. Ποιος? Ο Αναστασιάδης δεν πάει. Γιατί? Δεν πάει, άκουπος. Λόγω προσωπικών θεμάτων. Ναι, αφού έχει το θέμα τώρα, τι είναι, πώς θα φύγει. Με τον Πλατανιά πήγε να συζητήσει. Ναι, και είπε όχι. Ναι. Ο Τσιόλης μπορεί να σώσει την Κέρκυρα. Τσιόλης, από πότε έχει να προπονήσει η ομάδα? Δύο χρόνια έχει. Ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης, θα βοηθήσουμε κι εμείς λίγο. Τι εννοείς? Να του στείλουμε κανένα παίκτη. Ο Πατράλης προχθές που έπαιξε. Δεξιμπάκ. Δεν είναι δανεικός. Εννοείται. Άρα γι' αυτό δεν υπάρχει συμφωνία. Όχι.
Ούτως ή άλλως, αυτά είναι στο μιλητό. Μπορεί να υπάρχει συμφωνία και να είπε, ξέρω εγώ, Πλατανιάς, εσείς δεν έχω δεξιμπακ, μπακάπα, μα χρειαστώ, ξέρω εγώ, να τον βάλω. Βάλω τον, τι θα του πεις. Και ο Ατρόμητος μπορούσε να τους βάλει. Δεν υπήρχε καμία απαγόρευση. Ακριβώς. Απλώς θα έσπαγε μια προφορική συμφωνία. Αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι που υπογράφεται και σε δεσμεύει. Ό,τι είπε για Πρέλεβιτς, λέει, και προπονητική ισχύει για τον Γεωργιάδη ακριβώς. Λέει εδώ ένας φίλος. Καλά, εντάξει. Δεν είναι έτσι. Διαφωνώ. Δεν, ο Χου έκανε το έγκλημα και ανέλαβε τον ΠΑΟΚ μετά την περίοδο Αναστασιάδη. Δεν άκουσε και έκανε το λάθος. Και μετά έκανε δεύτερη κακή επιλογή να πάει στο Γυαλιά στα Τρίκαλα. Που μας είπε ο φίλος πριν που βγάλαμε από Γρηγόρης από τα Τρίκαλα, τι ακριβώς κάνει με τους προπονητές. Δεν είναι κακός ο Γουχού. Τη Βέρεια την έσωσε με το τίποτα. Είχε πάρει 17-18 βαθμούς στον πρώτο γύρο, με τον Μπούγκουρα τον Γιαννούλη 19 χρονών, και χωρίς να μπορεί να βάλει γκολ με αυτούς που είχε μπροστά, κάτι απίθανος που είχαν πάρει. Και είναι το μαύρο, πώς το λέγανε, που τα είχαν σαν δύο τέρμα. Και μετά φωνάξαν τον Ελευθερόπουλο για να παίξουν καλύτερα και καλά, και πήραν 7 βαθμούς, 8, σώθηκαν οριακά. Δεν είναι ο Γουχού, είναι. Απλά πρέπει να πάει σε ένα περιβάλλον λίγο σωστό για να δείξει κάτι. Αυτά μέχρι στιγμής στην επικαιρότητα, την Παοξίδικη και όχι μόνο. Έχει κάνει δηλώσει στην Ουκρανία ένας φίλος του Σάχοφ, προπονητής που ήταν στη Θεσσαλονίκη, και είπε ότι ο Σάχοφ ανησυχεί για το μέλλον του και ίσως αναγκαστεί να ψάξει η ομάδα αν δεν παίζει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτά γίνονται σε μια ομάδα που πέρυσι είχε δώσει έναν άλλο ρόλο στο Σάχοφ. Φέτος θέλει να βελτιωθεί, έχει μειωθεί ο χρόνος του Ουκρανού. Και ο φίλος του, ο κύριος Πούτσκοφ. Ο Πούτσκοφ είναι γνωστό. Τον συνάντησε και είπε ότι είναι προβληματισμένος και ίσως θα θέλει να φύγει. Ο Πούτσκοφ. Έχει πάντως ρόλο ο Σάχοφ στον ΠΑΟΚ. Πώς δεν έχει. Μπορεί μικρότερο, okay, αλλά υπάρχει μια χρησιμότητα. Έχει ρόλο και 20 λεπτά και η μία ώρα, και ίσως και παραπάνω. Έχει κάποια θετικά στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε δύσκολες στιγμές την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπορείτε να διαβάσετε δηλώσεις και του Χατζησαΐα και του Πασχαλάκη, επικαιρότητας δηλώσεις. 7:30 η μετάδοση του αγώνα από τα Τρίκαλα, το παιχνίδι κυπέλου για τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε ρεπορτάζ, στοιχεία για ό,τι συμβαίνει εκεί. Μέρα ποδοσφαίρου σήμερα, ημέρα κυπέλου. Αύριο πολλά περισσότερα από το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Αύριο είναι η μέρα μπάσκετ. Αυτά από εμάς, συνέχεια εδώ στο Λίμπερο, με φουλ επίθεση, με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη, από τις 2 μέχρι και τις 3. Καλό μεσημέρι.